España, δεν επιτρέπεται. Πόσο δύσκολο είναι για μια γυναίκα να μεγαλώνει μόνη της ένα παιδί. Δύο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είναι δύο. Είναι δύσκολο έτσι, για μια γυναίκα που δεν έχει έναν άντρα δίπλα της, που σίγουρα λένε ότι ο άντρας είναι το στήριγμα. Καμιά φορά αυτό το ρωτάτε πάρα πολύ συχνά, αλλά ξεχνάτε ότι μπορεί και η γυναίκα να είναι το στήριγμα σε έναν άντρα. Και νομίζω ότι υπάρχουν πολλά και ζωντανά παραδείγματα που η γυναίκα στηρίζει πάρα πολύ έναν άντρα. Εγώ δεν θα το εστίαζα στον άντρα ή στη γυναίκα, θα το εστίαζα στον άνθρωπο. Δηλαδή ένας άνθρωπος στείλει έναν άλλον άνθρωπο δίπλα του, είτε είναι άντρας είτε είναι η γυναίκα, που να πορεύεται, να συμπορεύεται. Όταν αυτό δεν γίνεται, δεν σημαίνει ότι χάνεται ο κόσμος. Εγώ έχω ζήσει μόνη μου αρκετά χρόνια, με το πρώτο μου παιδί, από τον πρώτο μου γάμο όταν είχα χωρίσει. Και γνωρίζω πολύ καλά τι σημαίνει τελικά να είσαι μόνος, να στηρίζεις τον εαυτό σου και πόσο σημαντικό είναι αυτό να το κρατάς και όταν συμπορεύεσαι με έναν άνθρωπο. Καμιά φορά αφήνεσαι, γιατί αυτό είναι το λογικό και είναι και πάρα πολύ όμορφο. Αλλά θα πρέπει σε αυτό μέσα όλο το όμορφο σύννεφο να αφήνεις πάντα ένα κομμάτι και να λες ναι μεν, αλλά πάντα πρέπει να στηρίζεις τα πόδια σου. Δεν είναι δύσκολο. Έχεις κάνει δύο γάμους. Με τον πρώτο σου το σύζυγο, από ό,τι ξέρουμε, οι σχέσεις είναι άψογες, οπότε αυτό κάνει πολύ καλό και στο παιδί σου. Με το δεύτερο σου σύζυγο, οι σχέσεις δεν είναι καλές. Οι σχέσεις των ανθρώπων πάντοτε ηρεμούν με το χρόνο. Έρχεται πάντοτε ο χρόνος για όλα τα πράγματα, όπως πρακτικά αν χτυπήσεις, ο χρόνος θα σου κλείσει την πληγή. Και αυτήν την πληγή θα την κλείσει πάλι ο χρόνος. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν θα σου πω κάτι μίζερο ή κάτι που είναι στενόχωρο, διότι πιστεύω πάρα πολύ στον χρόνο και πιστεύω πάρα πολύ ότι όταν ηρεμούν οι ψυχές των ανθρώπων, έρχονται όλα αυτά μετά σαν κακό όνειρο και λες, μα τότε συμπεριφερόμουν έτσι, γιατί είναι ένα παλιό όνειρο. Έχεις κάνει δύο γάμους. Τελικά έχεις καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο γάμος δεν σου πάει, δηλαδή. Δεν μου πάει. Μάλλον δεν μου πάει και δεν του πάω. Δεν ξέρω, μάλλον. Ξέρω δύσκολα θα σκεφτόσουν σε 3-4-5 χρόνια να ξαναπαντρευτείς. Ναι, λίγο δύσκολο πια. Το έχεις βγάλει από το μυαλό σου. Ναι, όσο ναι. Καλά και αν θα πήγαινε μια σχέση σου στο μέλλον. Ναι, γιατί κοίταξε, από τη στιγμή που είμαι πια μητέρα δύο παιδιών. Και αν σκεφτείς ότι αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό και το πιο όμορφο πράγμα που πήρα από αυτούς τους δύο γάμους, από τους δύο ανθρώπους που περάσαν από τη ζωή μου, ποιος ο λόγος να ξαναπαντρευτώ? Η συμβίωση είναι ένα πάρα πολύ όμορφο πράγμα, η υγιή συμβίωση. Ίσως τελικά εγώ να τη θέλω με μέτρο. Ξέρεις, δηλαδή και μαζί και χώρια που λέει ένα τραγούδι. Δεν αισθάνθηκες όμως ότι τα όνειρά σου γκρεμίστηκαν ίσως για άλλη μια φορά? Όχι. Όχι, είμαι συνειδητοποιημένος άνθρωπος και ξέρω ότι οι επιλογές μας γίνονται γιατί μας βοηθούν για κάτι καλύτερο. Που σημαίνει ότι αφού τον γκρεμίζονται τα όνειρά μου, ακούγεται λίγο παραμυθένιο. Δεν ξυπνάς ένα πρωί και λες, αμάν, γκρεμίστηκαν τα όνειρά μου. Όχι. Αποφασίζεις κάτι από κοινού με έναν άνθρωπο, μετά από πολλή σκέψη, με σοβαρή σκέψη, και αν αυτό το πράγμα δεν μπορεί να προχωρήσει, γιατί να διαιωνίζεται ένα δύσκολο, μια δύσκολη κατάσταση. Δεν υπάρχει λόγος. Έχω μια αγκαλιά για σένα την έχω. Έβλεπες να βγαίνει η προσωπική σου ζωή στην τηλεόραση, σε μεσημεριανές εκπομπές, στις ειδήσεις, σε εβδομαδιαία περιοδικά, σε εφημερίδες. Πώς αισθάνθηκες? Από τη στιγμή που εγώ, και λέγοντας εγώ εννοώ ότι εγώ δεν κάλεσα ποτέ κανένα κανάλι, καμία κάμερα, δεν πήρα ποτέ κανένα τηλέφωνο, άρα κατά τη γνώμη μου δεν έδωσα λαβές, η ζωή μου από μόνη της, αυτό το συμβάν από μόνο του ήταν μια μεγάλη λαβή για σχόλια. Okay. Αλλά εγώ σαν Νατάσα Θεοδωρίδου δεν έδωσα ποτέ καμία λαβή για σχόλια, δεν προκάλεσα ποτέ κανέναν και δεν θα το κάνω γιατί έτσι είμαι εγώ. Αυτή είναι η στάση που κρατάω απέναντι στη ζωή. Οπότε δεν με απασχόλησε καθόλου γιατί δεν ερέθησα εγώ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τι δεν συγχωρεί σε μια σχέση? Δεν συγχωρώ το ψέμα και την αχαριστία βεβαίως. Νομίζω ότι είναι δύο συγκεκριμένα και πολύ σημαντικά πράγματα που οριοθετούν μια σχέση. Είτε είναι φιλική, είτε είναι διαπροσωπική, ερωτική ή οτιδήποτε άλλο. Υπήρξαν άνθρωποι που σου έχουν φερθεί αχάριστα? Κατά γενική έτσι ομολογία, όχι. Νομίζω ότι και έχω φερθεί έτσι λίγο περίεργα σε κάποιους ανθρώπους και μου έχουν φερθεί λίγο περίεργα γιατί αυτή είναι η ζωή. Καμιά φορά έχω κάνει ίσως και εγώ κάποια λάθη. Μπορεί και να μην έφταιγα, μπορεί και να έφταιγα, δεν ξέρω τώρα. Τα οποία αναγνώρισα βέβαια στην πορεία και θα μπορούσα να τα είχα προλάβει. Αλλά νομίζω ότι έτσι είμαστε εμείς οι άνθρωποι, αυτό είναι το καλό, ότι έχουμε και αδυναμία. Έχω μια αγκαλιά για σένα την έ...